Αν είδαν τον ουρανό με, όπως είναι σήμερα, με τα άστρα, με τον ήλιο, με το φεγγάρι και όλα αυτά, απλά τα λέω, δεν τα λέω επιστημονικά, απλά τα λέω, γιατί απλώς είναι, δεν είμαι τίποτα σπουδαστά. Καλά είναι τα απλά, καλύτερα. Ναι. Και δοξολογήσανε το Θεό οι άγγελοι. Αλλά ο Ιωσόρος ήταν ένας λειτουργός του Υψίστου, όπως είναι οι μεγάλοι αρχάγγελοι, ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ. Τέτοια θέση. Και υπερηφανεύτηκε. Γι' αυτό υπερηφάνος ο Θεός αντιτάσσεται. Ενώ ο ταπεινός δίνει χάρη. Μεγάλη χάρη ταπεινή. Και πάντα ο άνθρωπος πρέπει να είναι ταπεινός. Τον ήλιο του έβαλε να εξουσιάζει την ημέρα και το φεγγάρι τη νύχτα. Να έχει εξουσία τη νύχτα. Ώστε το σύμπαν να έχει λίγο φως και τη νύχτα. Το τέλειο που έγινε. Το τρίτο έβγαλε τη γη από τα νερά. Και την θεμελίωσε απάνω στα νερά. Θεμέλια έβαλε πάνω στο νερό. Να περιστρέφεται η γη κύκλο στον ουρανό και να μην φύγει ούτε δευτερόλεπτο από το άξονά της. Δεν φεύγει. Ο σαρισμός κινείται, όπως έχουμε ακούσει, από δυτικά ανατολικά. Άλλα άστρα έχουμε το βράδυ, άλλα έχουμε το πρωί. Αλλά έχουν το πρωί.
Αλλά η γη όμως όταν βγήκε έξω από τα νερά, ή το άμορφος, δεν είχε καμία ομορφή. Και η παντοδυναμία του Θεού τη φύτευσε παράδεισο. Με όλα τα δέντρα, με όλα τα φυτά, με όλα τα άμφη και τα πάντα. Και καρποφόρα και άγραπα. Αλλά είπε στους πρωτοπλάστους τότε, στους βάζει στο παράδεισο, όχι μόνο να τρώνε από τους καρπούς του παραδείσου, αλλά να περιποιηθούν και το παράδεισο. Εμείς σήμερα δυστυχώς βάζουμε φωτιές και καίμε τα δάση. Τη ζωή μας καίμε. Δεν το νιώθουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εάν το καταλαβαίναμε, δεν θα το κάναμε αυτό οπωσδήποτε. Να καίμε το παράδεισο που φύτεψε ο Θεός. Και ευλόγησε αυτά τα δέντρα και τα... και τα φύτα πάντα, ώστε οι σφόροι να βλαστάνουν, ώστε η γη να μην μείνει χωρίς πράσινο. Να βλαστάνουν τα... οι σφόροι, το δέντρο. Και οτιδήποτε θα βγάλει καρπούς. Έπειτα έκανε τα ζώα άγρια και ήμερα, καθαρά και ακάθαρα, ώστε πλημμύρισε η γη από όλα τα είδη ζώα, και η θάλασσα και η ξηρά. Τα νερά τα ονόμασε εδώ θάλασσες. Είναι 7 φορές από τη γη μεγαλύτερη η θάλασσα. Από τη γη είναι 7 φορές μεγαλύτερη η θάλασσα. Και στέκονται όλη η γη, στέκει απάνω στα νερά. Και περιστρέφεται. Γύρω στον άξονα της. Και την έκτη μέρα εκάλεσε τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δεύτε πίσω με έναν άνθρωπο. Κατοικώνα η μετέρα και ομοίωση. Το κατομοίωση θα το διαλύσει ο καθένας να ομοιωθεί με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν έχουμε απόλυτη αγάπη, είμαστε κοντά στο Θεό. Δεν έχουμε απόλυτη αγάπη. Δεν έχουμε. Και έτσι έγινε η δημιουργία. Δημιούργησε ο Θεός. Ο Υιός Φόρος όμως, από την υπερηφάνεια, όπως είπαμε, ήθελε να κατεβάσει το Θεό από το θρόνο, να ανέβει εκείνος. Και εκεί που το σκεπτόταν, το παραμορφώνει. Το διάβολο, τον Ιωσόλου. Τον έκανε με 7 κεφαλάς και με 10 κέρατα. Και με ουρά μακριά. Μόλις είδανε οι ταξιάρχοι αυτό το κακό που έγινε για το από τον Ιωσόλο, κάνανε σύναξη και συνάξανε όλους τα τάγματα των αγγέλων και είπανε στόμεν καλός, στόμεν με κακό. Και σταμάτησε ο Θεός το κακό για την παρολίγο να τους πετάξει όλους τους αγγέλους κάτω, στη γη. Ερχόμεθα τώρα στο Μωυσή. Όταν ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, γιατί είχε 7 κόρες, την πρώτη είχε πανερθεί της Επίρα, υπαντρεύτηκε ο Μωυσής, αναγκαστικά. Αιθίωπες ήταν, μαύρη την έδωσε. Μια μέρα όμως είδε μια παράξενη παιδιά και εγώ ήταν μία βάθος και δεν λεγόταν. Εκεί του βγαίνανε φλόγες από μέσα, αλλά η βάθος ήταν κατά παράξενη, δεν λεγόταν. Και αυτό του πάει και πυρίου. Και βγαίνει κοντά για να δει την παιδιά, τι ήταν αυτό το παράδοξο που έλεγε. Και άκουσε να του μιλήσει ο Παντοδύναμος.
Μωυσή, Μωυσή, βγάλε τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος τούτος είναι ιερός. Και πλησίασε κοντά. Και έβγαλε τα παπούτσια του ο Μωυσής και πήγε κοντά. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Πλην μου άλλος Θεός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και επειδή άκουσα τον εγωισμό του λαού μου στην Αίγυπτο, που ήταν Σλάβοι, στους Αιγυπτίους, ήταν Σλάβοι, θα πας να πεις στον βασιλιά τον Φαραώ να τους δώσει 3 ημέρες άδεια να βγουν έξω από τα σύνορα της Αιγύπτου και εγώ θα σας στείλω στη γη της Απαντηλίας, στη γη των πατέρων σας. Και τι θα σας πω. Του λέει ο Μωυσής, εγώ Κύριε δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Φαραώ είναι ρήτορας. Ο Μωυσής του είχαν βάλει ένα μαγκάρι μακάρονα και είχε καεί η γλώσσα του και δεν μπορούσε να τα μπέρδευε τα λόγια. Δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά. Να μπέρδευε πολύ τα λόγια. Του λέει αυτό που κρατάς στα χέρια σου τι είναι. Ράβδος είναι. Είχε τη μαγική ράβδο. Ρίχτηνε κάτω. Την πετάει κάτω και έγινε φίδι. Η μαγκούρα. Και στριβογύρισε κοντά και φοβήθηκε ο Μωυσής. Μη φοβάσαι Μωυσή. Σκύψε και πιάσε το φίδι από την ουρά. Και σκύβει το πιάνει το φίδι από την ουρά και έγινε ράβδος πάλι. Με αυτή με αυτόν τον τρόπο θα πας. Θα μαντουργικά δηλαδή. Θα μαντουργικά.